Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Είναι η εκπομπή Αυτοδιοίκηση. Μικέλη Κοντογεώργη, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα να συζητήσουμε, να προτείνουμε, να ακούσουμε, να έχουμε εδώ στην εκπομπή τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητικούς καλεσμένους από συγκεκριμένες περιοχές και δήμους για να αναδείξουμε τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνουν στην επόμενη θητεία την αυτοδιοικητική για τις περιοχές τους. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μπάμπαλο, τον δήμαρχο του Ηρακλείου Αττικής. Στην πορεία θα έχουμε και τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη, τον δήμαρχο Φλόρινας, που έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, όπως και τον κύριο Σταύρο Παπασταθοδητηρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή της Φλόρινας, για να αναδείξουμε μαζί και τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ την Αττική όμως και τον κύριο Μπάμπαλο, το Ηράκλειο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή Κυριακή, κύριε Κοντογιώρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση. Έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, την πολιτική προστασία που όλοι οι Δήμοι πρέπει να επενδύσουν, να προβλέψουν τι χρειάζεται, να ενισχύσουν. Και τη συμφωνία που έγινε μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Πείτε μας λίγο. Είναι αλήθεια ότι πήραμε μια πρωτοβουλία και ζητήσαμε να συναντήσουμε τον κύριο Κικίλια, ο οποίος αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση και τον ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν μια ουσιαστική συζήτηση, κάτι περίπου μια ώρα, παρουσία του αρχηγού της προσβεστικής, του στρατηγού του επιχειρησιακού σχεδίου και των συνεργατών του, μαζί με τους συνεργάτες μου, και κουβεντιάσαμε ακριβώς το πώς μπορεί Δήμος, Αυτοδιοίκηση και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να έχουμε πιο στενή συνεργασία για να είναι και πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική. Του εκθέσαμε μια σειρά προβλήματα τα οποία διαπιστώσαμε όταν ως Δήμος προστρέχαμε είτε στα θέματα πυρκαγιάς, όταν είχαμε προβλήματα της πυρκαγιάς σε άλλους Δήμους, είτε όταν είχαμε τις κακές καιρικές συνθήκες χειμώνα με χιόνια κτλ. Τι προβλήματα συναντούσαμε και πώς, από τη μια μεριά, ενώ προσφέραμε, θέλαμε να προσφέρουμε ως Δήμος, πώς αυτό δεν ήταν εύκολο. Ξεκινήσαμε, να σας πω, από το 2018, τότε από το Μάτι, όταν είχαμε πάει. Οφείλω να πω ότι ο κ. Κυρίας άκουσε πολύ προσοχή τα προβλήματα που είπαμε και κατάλαβε πραγματικά ότι η αυτοδιοίκηση θέλει να συμβάλλει, αλλά ταυτόχρονα ότι υπήρχαν και κάποιες λειτουργίες. Και συμφωνήσαμε σε μια σειρά ενέργειες. Ας πω ένα παράδειγμα, ότι έχουμε εθελοντές. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, να τους πιστοποιήσουμε. Ανέλαβε λοιπόν μια πρωτοβουλία, έτσι χαρίζοντας στο σχεδιασμό του Υπουργείου του πώς θα μπορεί να γίνει αυτός ο σχεδιασμός, αυτή η εκπαίδευση. Και ήταν ένα πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο, πρέπει να σας πω ότι και εμείς στην πλευρά μας, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα πάρω κάποιες πρωτοβουλίες. Όλοι ακόμα για τα ντρόουν. Ναι. Ένα από αυτά τα οποία λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει ως Δήμος, ότι θα πρέπει και πάνω από την πόλη μας να έχουμε αντίστοιχα ένα ντρόουν, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε όταν έχουμε τις κρίσιμες εκείνες στιγμές όπου η πολιτική προστασία θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση, πώς θα πρέπει και εμείς να κάνουμε λίγο πιο αποτελεσματική δουλειά μας. Του είπαμε λοιπόν ότι αυτά τα μέσα που θα αποκτήσουμε θέλουμε να τα θέσουμε υπό τον έλεγχο και στη συνεργασία με το Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και αποτελέσματα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και ο κ. Κυχίλιας, και όχι μόνο για εσάς, φαντάζομαι και άλλοι Δήμοι έχουν τις ίδιες ανάγκες και το ίδιο έτσι, προβληματισμό και προγραμματισμό για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και πώς θα οργανωθεί η στρατηγική πολιτική προστασίας της πόλης. Σε επίπεδο χειροπιαστό, θα πω πρακτικά, το Υπουργείο σας δίνει κάτι? Θέλω να πω, πώς χειρώνεται ένας Δήμος πέρα από την εκπαίδευση τώρα των εθελοντών? Κοιτάξτε, τι άλλο μπορεί να δώσει στο Δήμο η κεντρική, το κεντρικό Υπουργείο που είναι σχεδιασμός? Ναι. Πέρα από τα μέσα τα οποία απαιτούνται και ένα σχεδιασμό, να σας πω ότι, να μην αναφέρω συγκεκριμένα, πολλές φορές που πηγαίναμε στην κατάσταση πυρκαγιών, στέλναμε ένα πυροσβεστικό όχημα που είχε ο Δήμος μικρό, υδροφόρες και εργαζόμενους, εθελοντές δηλαδή, και έδωσε, αυτή ήταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες σε αυτά τα σημεία που έπρεπε να επιχειρήσουν και δεν κάναμε τίποτα γιατί κανείς δεν μας έλεγε το τι πρέπει να κάνουμε. Άρα το πρώτο χρειάζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο, έτσι, μια στρατηγική. Το δεύτερο, του ζητήσαμε, όπως σας είπα, την εκπαίδευση, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους. Όπου οι άνθρωποι είτε θα να συμπληρώσουν είτε τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, είτε το πυροσβεστικό πυροσβέστη κτλ. Το τρίτο, βεβαίως, ζητήσαμε και κάποια μηχανήματα. Ναι, στην... φυσικά. Θέλω να πω ότι σε τίποτα από αυτά δεν αρνήθηκε. Τα είδε όλα πραγματικά ότι με κατανόησε, θα έλεγα.
και με διάθεση να επιληθούν τα προβλήματα αυτά και εκτιμώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Όλα αυτά θέλουν πόρους, όπως καταλαβαίνετε, και είναι το επόμενο θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Αν πιστεύετε, από την εμπειρία που έχετε, δεύτερη αυτοδιοικητική σας θητεία. Ξεκίνησε πριν από 2 μήνες η τρίτη. Η τρίτη είναι. Συνεχόμενη. Η τρίτη. Άρα έχετε εμπειρία και έχετε διαχειριστεί ενδεχομένως πόρους, κονδύλια, χρηματοδοτήσεις που δεν επαρκούσαν. Τώρα πιστεύετε πως οι πόροι που δίνονται στην αυτοδιοίκηση με τη νέα ανακατανομή των ΚΑΠ επαρκούν? Είστε εσείς ικανοποιημένος για το Δήμο σας? Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν θα πω ότι είμαι και ικανοποιημένος, κύριε Κουτογιώργη. Και αυτό να σας πω γιατί. Γιατί πράγματι έχουμε μια μικρή αύξηση στους ΚΑΠ. Μιλάω ως Δήμος Ηρακλείου. Ναι, ναι. Προφανώς οι νησιωτικοί ορεινοί δήμοι έχουν μια άλλη ανακατανομή. Δεν θέλω να πω σε συγκρίσεις κτλ. Αλλά από τη μια στιγμή έχουμε μια μικρή αύξηση. Από την άλλη, πρέπει να σας πω, ενεργοποιήθηκε η παρακράτηση του τέλους ταφής, όπου για το 2022 για το Δήμο Ηρακλείου περίπου 400.000 ευρώ και για το πρώτο εξάμεινο του 2023 είναι 250.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν ήδη έχουν αρχίσει και παρακρατούνται μηνιαία από τους ΚΑΠ που παίρνουμε. Εσείς δεν είστε λοιπόν στους Δήμους που μαζί με την ΚΕΔΕ προσφύγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Είμαστε λοιπόν ένας από τους 160 Δήμους που προσφύγαμε, σωστά το λέτε, είστε ενημερωμένοι. Αλλά θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι υποχρεωνόμαστε να πληρώσουμε ένα τέλος οι Δήμοι όταν δεν έχουμε ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι θέμα του κεντρικού κράτους και θέμα της περιφέρειας. Οι Δήμοι λοιπόν που δεν έχουν ευθύνη, που βεβαίως είναι δικά μας εντός εγώ τα απορρίμματα, την στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε ευθύνη για τη διαχείριση, ερχόμαστε να πληρώσουμε ένα τέλος ταφής. Καταλαβαίνω ότι γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ηθικό. Θα έλεγα δεν είναι και νόμιμο και γι' αυτό προσφύγαμε. Αυτό προσφύγει, και Συμβούλιο Επικρατείας και νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει ίσως να έρθει η ώρα σε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο, Δήμοι και Περιφέρειες, να δώσουμε μια λύση, να ξεκινήσουμε να σχεδιάσουμε την οριστική λύση για τα απορρίμματα και να δοθεί επιτέλους μια λύση για τα απορρίμματα. Γιατί από τη μια τα απορρίμματα δεν είναι ούτε σκουπίδια, αλλά ούτε και θησαυρούς, όμως θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μια εντελώς διαφορετική λογική. Είστε ικανοποιημένος από την εμπειρία που έχετε μέχρι στιγμής από την τρίτη σας θητεία, κύριε Μπάμπαλε, για το σύστημα εποπτείας και ελέγχου των Δήμων? Και το λέω γιατί έχουμε εκλογές της αυτοδιοίκησης πολύ σύντομα. Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε και εμείς μπαίνουν κάθε φορά και στην ατζέντα της ΚΕΔΕ. Εκεί πρέπει να αλλάξει κάτι, πιστεύετε? Πρώτα απ' όλα, είμαι αυτός που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Να υπάρχει έλεγχος. Να υπάρχει έλεγχος, βεβαίως. Το θέμα είναι τι έλεγχος υπάρχει, ποιοι είναι εποπτικοί φορείς, ποιοι είναι ελεκτικοί μηχανισμοί. Γιατί στην αυτοδιοίκηση έχουμε πάνω από 10 ελεκτικούς μηχανισμούς. Σήμερα που μιλάμε. Αποτελεσματικούς, πιστεύετε? Πιστεύω ότι αν ήταν λιγότεροι, θα ήταν και πιο ουσιαστικοί. Πριν από 1,5 μήνα περίπου, μας ήρθε ένα έγγραφο για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2022 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καλώς ήρθε. Σας λέω λοιπόν ότι εδώ και ένα μήνα, οι οικονομικές κυρίως υπηρεσίες και όχι μόνο, είμαστε σε μια διαδικασία να ψάχνουμε έγγραφα, συμβάσεις, εντάλματα, τιμολόγια κτλ. Δεν λέω καλώς, κακώς το ψάχνουμε. Τα ψάχνουμε λοιπόν. Πρέπει να τα αποδώσουμε, γιατί είναι το έτος 2022 η οικονομική κρίση. Και θα έλεγα ότι περίπου έχουμε κατεβάσει τα μολύβια σε σχέση με την καθημερινότητα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τους επιδοτητές δημόσιας διοίκησης. Ναι. Έχουμε την αποκεντρωμένη διοίκηση, έχουμε το ελεκτικό, έχουμε μια σειρά πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε την αποκεντρωμένη διοίκηση. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Απλά δεν θα πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό έλεγχο ή να δημιουργεί τροχοπέδιση στην καθημερινότητα του Δήμου, γιατί ίσως αν απλοποιήσουμε την γραφειοκρατία να κάνουμε και καλύτερα πράγματα. Να σας πω και ένα παράδειγμα, τι λέω με την γραφειοκρατία. Εδώ και 2 χρόνια περίπου έχει μπει ψηφιακή υπογραφή. Σας λέω λοιπόν σε πολλές υποθέσεις υπογράφω και ψηφιακά και με το στυλό μου. Ναι. Δεν είχα νόημα. Όταν βάζουμε την ψηφιακή υπογραφή, γιατί να υπογράφουμε γιατί και μια σειρά. Γιατί συμβαίνει όμως? Δεν το ξέρω, γιατί σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρέπει να γίνει πρέπει και αυτό. Και πραγματικό γνήσιο της υπογραφής πραγματικά. Δεν ξέρω. Εξασφαλίζουν το γνήσιο μέσω της ψηφιακής υπογράφης. Υπάρχουν και συμβάσεις στις οποίες πρέπει να τις υπογράφει και χειρόγραφα. Γιατί? Δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο καλή. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο τέρας της γραφειοκρατίας που δεν φαίνεται τελικά κανένας να μπορέσει να το εξοντώσει και σκοτώσει, ούτε όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και νομοσχέδια έχουν έρθει. Ίσως θα πρέπει να το περιορίσω όμως σιγά σιγά. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα αν μπορούν. Ναι, μπορούν τα πράγματα να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ναι, στον έλεγχο προφανώς. Ναι, στη διαδικασία εκείνη που είναι απαραίτητη. Γιατί ξέρετε, αυτό βοηθάει και εμάς τους αιρετούς. Γιατί όταν υπάρχει έλεγχος, είναι προφανές ότι είμαστε πιο προσεκτικοί. Βοηθάει και τις υπηρεσίες. Κάνει πιο καλή δουλειά μας, πιο αποτελεσματική. Στο θέμα της αλλοκάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δευτέρου, κεντρικού κράτους, εκεί εσείς
Υπάρχουν προβλήματα ακόμα, έχουν ξεπεραστεί, έχουν δοθεί παραπάνω αρμοδιότητες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Προφανώς υπάρχουν. Και προφανώς θα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν έχουμε αποφασίσει σιγά σιγά να απομειώνουμε αυτές τις επικαλύψεις. Έχουμε ένα δρόμο στο Ηράκλειο, το λεωφόρο Ηρακλείου. Mm-hmm. Η λεωφόρο Ηρακλείου γεωγραφικά ανοίξει στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές που θα μας ακούν σήμερα. Έχουν διέλθει πάρα πολλές φορές από αυτόν τον δρόμο, βέβαια. Οι συμπατριώτες εδώ, οι συνδημότες του Ηρακλείου, αλλά και οι υπόλοιποι πόλεις που βλέπουν. Λοιπόν, η λεωφόρο Ηρακλείου είναι κεντρικός δρόμος. Ξεκινάει περίπου από τη Ριζούπολη με Αθήνα και φτάνει μέχρι και τη Μεταμόρφωση, τη Λυκόβρηση. Λοιπόν, το τμήμα της λοιπόν όλη ανήκει στην περιφέρεια διοικητικά. Όμως αυτός ο Δήμος, περνάει από το Δήμο. Μέσα από το Δήμο. Τις λακκούβες πρέπει να τις κλείσει η περιφέρεια. Τους αγούς που δεν έχει είναι θέμα της περιφέρειας. Τα πεζοδρόμια είναι θέμα της περιφέρειας. Πήραμε μία απόφαση να κάνουμε διαπλάτινση, να τροποποιήσουμε τη μελέτη από ένα δρόμο 12 μέτρο, κάνουμε 15 μέτρο. Χρηματοδοτηθήκαμε από την περιφέρεια την περασμένη αυτοδιοικητική περίοδο, τελειώσαμε τις μελέτες, τους ενέκρινε η περιφέρεια και σήμερα λοιπόν ζητάμε από τον νέο Περιφερειάρχη, ήδη το έχουμε θέσει στο θέμα, να χρηματοδοτήσει το έργο αυτό. Αυτός ο δρόμος λοιπόν ή ανήκει στο Ηράκλειο ή έχει ευθύνη το Ηράκλειο, ή ανήκει στην περιφέρεια και είναι ευθύνη η περιφέρεια. Αφήνω τα θέματα τα άλλα με τα ρέματα και τα σκουπίδια, τα απορρίμματα. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τι ανήκει. Τα απορρίμματα είναι από αποκλειστικά αρμοδιότητες των Δήμων. Ναι, αλλά ο ΕΣΝΑ και η αποδοχή. Δεν είναι. Ανήκει στην περιφέρεια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει νομίζω σε αυτή την περίοδο που επαναλαμβάνω ότι θα είναι κρίσιμη και για τα θεσμικά μας, τα θεσμικά ζητήματα και τα οικονομικά, να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Και συνεργοδοτή σε αυτό το δεύτερο βαθμό. Και εκτιμώ, επιτρέψτε μου να το συμπληρώσω, ότι ένα θέμα που το Υπουργείο Ιστορικών και Διοικητική Μεταρρύθμιση, τόσο η Υπουργό όσο και ο κ. Λιβάνης που έχει τα θέματα τη αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι αυτό το έχουν εντοπίσει και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πρωτοβουλίες και ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι, γιατί πρέπει να τρέξει διαφορετικά η αυτοδιοίκηση σε άλλους ρυθμούς και με άλλη λογική και με άλλη φιλοσοφία και άλλη ταχύτητα. Καλά μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ. Αλλά χρειάζεται ένας άλλος μετασχηματισμός, όχι ψηφιακός, απλός, σε όλα τα άλλα τα θέματα. Ναι, και δούμε λίγο πιο απλά. Πιο απλά. Νέα συστήματα υπόγειων κάδων τοποθετεί ο Δήμος Ηρακλείου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών? Έχουμε ξεκινήσει από το 2017, σε κεντρικά σημεία τότε, σήμερα και σε περισσότερα, να τοποθετούμε υπόγεια συστήματα κάδων. Αυτό γιατί πρώτα απ' όλα είναι θέμα υγιεινής και θέμα αισθητικής. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι οι επίγειοι κάδοι, οι πλαστικοί ή αυτοί οι σιδερένιοι, φθύρονται πολύ πιο εύκολα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την χρησιμοποίησή τους από τους πολίτες, είτε έχει να κάνει με παραβατικές συμπεριφορές, είτε έχει να κάνει με την χρήση από τους εργαζόμενους του Δήμου ανεβάστο το πραγματοφόρο, και εν πάση περιπτώσει έχει να κάνει με σειρά πράγματα. Να σας πω ότι όταν είχαμε έναν αρμοστρόβιλο στο Ηράκλειο το 2019, κατεστράφησαν περίπου 100 κάδε. Είχαμε για 10 λεπτά ένα αρμοστρόβιλο. Πέσαν 200 μέτρα κτλ. Κακιά στιγμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αποφάσισαμε λοιπόν να βάλουμε υπόγεια συστήματα κάδων και ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό σταματάει και το εγώ φέρω τον κάδο σπίτι σα, εσύ το φέρω σπίτι μου. Γιατί όλοι θέλουμε τον κάδο κοντά μα, αλλά όχι μπροστά στο σπίτι μα. Όπως και τη λαϊκή. Τη θέλουμε στα λίγα μέτρα μπροστά, αλλά όχι στο σπίτι μας. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και βάζουμε συστήματα υπόγειων κάδων. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βάλει αρκετά και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει και με την αισθητική και με τη λειτουργικότητα της πόλης, αλλά και θέματα υγιεινής. Θέλω να μου πείτε τα έργα ανάπλασης που έχετε προγραμματίσει για την επόμενη πενταετία στην περιοχή στο Δήμο. Το Ηράκλειο είναι μια περιοχή που πραγματικά διέρχεται από μέσα από το Δήμο σας ο λεωφόρος Ηρακλείου και ενώνει πάρα πολλές. Βορρά, νότο, ακριβώς, βορρά με νότο. Όμως χρειάζονται έργα ανάπλασης. Χρειάζονται οι δημότες να δούνε ένα περιβάλλον οικιστικό διαφορετικό. Κάτι να γίνεται στην πόλη να πρασινίζει. Σωστό. Τι κάνετε σε αυτό το λοιπόν, επίπεδο? Πρέπει να σας πω ότι το 2020 και 2021 το εκμεταλλευτήκαμε. Καταθέσαμε μελέτες και προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Τρίτσης. Είμαστε από τους Δήμους που ήδη έχουμε ξεκινήσει από πέρσι να υλοποιούμε τα προγράμματα αυτά αφού εγκριθεί η χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, στο πλαισίο του Δημαρχείου και στην περιοχή της πλατείας Μανδυλαρά, πλατεία Όθωνος, έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο τα έργα ανάπλασης. Mm-hmm. Όταν λέμε ανάπλαση, τι εννοούμε? Εκεί καταρχάς όπου δεν έχουμε αγούς ομβρίο, κάνουμε αγούς ομβρίο. Τα πεζοδρόμια που είχαν πεζοδρόμιο πλάτους ενός μέτρων,
διαπλατείνουμε τα πεζοδρόμια, κάνουμε πεζοδρόμιο πλάτος περίπου 2 μέτρα. Δεν γκρινιάζουν οι πολίτες, οι δημότες δεν γκρινιάζουν να κάνετε διαπλάτηση των πεζοδρομίων. Θα σας πω. Κάποιοι λένε μπράβο, δήμαρχε, θα μπορούμε γιατί μπορώ να περπατάω. Βέβαια. Η μητέρα με το καρότσι, ναι, ο παππούς, ναι, η γιαγιά με το εγγόνι, το άτομο με ειδικές ανάγκες. Κάποιοι όμως λένε δήμαρχε, πού θα βάλουμε τα αυτοκίνητά μας. Βέβαια. Είναι διπλό το πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να σας πω, σωστό είναι αυτό, πρέπει να σας πω ότι εξασφαλίσαμε, αποτρέψαμε την παράνομη στάθμευση επάνω στο πεζοδρόμιο. Έτσι λοιπόν μεγαλώσαμε τα πεζοδρόμια, γιατί δεν κάνουμε κάτι μαγικό. Mm-hmm. Και από την άλλη, έχω δώσει ήδη εντολή και ανατίθεται μελέτη σε ιδιώτη μελετητή για την ελεγχόμενη στάθμευση, όπου σε αυτούς τους δρόμους, επειδή είναι κυρίως γειτονιές, είναι αμυγής κατοικία, δεν έχουμε μαγαζιά, δεν έχουμε εμπορική δραστηριότητα, οι κάτοικοι θα πάρουν την κάρτα μόνιμου κατοίκου και θα παρκάρουν εκεί. Δεν θα μπορώ να παρκάρω εγώ, δεν θα μπορώ να παρκάρετε εσείς. Αν θέλετε ένα στουράκι, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας να πάρετε το τρένο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πρόβλεψη για τη στάθμευση. Λοιπόν, για τη στάθμευση ή κάτι ακόμα, κύριε Παπαλέ, υπάρχει η πρόβλεψη για να γίνουν δημοτικά πάρκινγκ, γιατί υπάρχουν σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως δημοτικά πάρκινγκ, δεν ξέρω αν έχετε αυτή τη στιγμή. Όχι, εμείς στο Ηράκλειο. Υπάρχουν χώροι για να δημιουργηθούν τέτοιες. Στο Ηράκλειο δεν έχουμε δημοτικό πάρκινγκ. Ναι. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι και χώρους δεν έχουμε για δημοτικό πάρκινγκ, αλλά κυρίως δεν υπάρχουν και πόροι. Ναι. Την εποχή της δεκαετίας του 2000, όπου υπήρχε η δυνατότητα χρηματοδότηση πάρκινγκ υπογείων, ο Δήμος Ηρακλείου δεν κατασκευή πρόταση. Σήμερα λοιπόν δεν χρηματοδοτούνται οι κατασκευές πάρκινγκ. Έτσι λοιπόν έχουμε πρόβλημα. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πρέπει να πω ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Το πρόβλημα που εντοπίζεται, κύριε Κοντογιώργη, πέριξε στο σταθμό του τρένου. Γιατί έρχομαι εγώ, αφήνω το αυτοκίνητό μου, πάω στη δουλειά μου. Στην Αθήνα, τρένο, κάνω στη δουλειά μου, λοιπόν, στρέφω. Έτσι λοιπόν σε μία θέση στάθμευση καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο για 10 ώρες. Με την ελεγχόμενη θέση στάθμευση, μία θέση μπορεί να εναλλάσσετε 2, 3, 4, 5 αυτοκίνητα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα μας λύσει το θέμα αυτό ή θα το απομειώσει. Και αυτό προβλέπεται και από το ΣΒΑΚ, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο εκφωνήσαμε και εγκρίθηκε πριν από λίγους μήνες. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας? Να εξηγήσουμε καταρχήν στους τηλεθεατές μας τι σημαίνει αυτό σαν στρατηγική, που για πρώτη φορά καταθέτεται εσείς ένα τέτοιο σχέδιο ολοκληρωμένο για το Ηράκλειο. Τι θα αλλάξει με αυτό το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας για τους δημότες? Λοιπόν, είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη σε όλο το Δήμο πια, που έχει να κάνει τόσο με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όσο και με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και το τι γίνεται με τα πεζοδρόμια μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο εκπονήσαμε, προφανώς όχι γιατί απλά το σκεφτήκαμε. Είναι αναγκαίο, παρέτητο. Γιατί πια είναι αναγκαίο. Σήμερα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η έργο αστικής ανάπλασης αν δεν έχεις αυτό το σχέδιο έτοιμο πια και εγκεκριμένο, γιατί το συζητάς στο Δήμο σου με διαβούλευση, το συζητάς με τους όμορους Δήμους, το αποστέλλεις στα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Υποδομών κτλ, στα μέσα, στον ΟΑΣΑ. Και έτσι λοιπόν αυτό το σχέδιο εγκρίθηκε και προχωράμε με αυτό. Είναι, αν θέλετε, ένα Ευαγγέλιο για την πόλη, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε. Βεβαίως μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε για να μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε και για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών μας λίγο καλύτερη. Σας γκρινιάζουν οι δημότες σας, κύριε Πόμπαλε? Γκρινιάζουν. Ναι, και νομίζω. Για ποια θέματα σας γκρινιάζουν? Θα σας πω τώρα. Στα έργα ανάπλασης που εκτελούμε. Υπήρχε η γκρίνια, δήμαρχε, δεν μπορούμε να βρούμε στα πεζοδρόμια. Ναι. Το κάνουμε, δήμαρχε, που θα παρκάρουμε. Υπάρχει το πρόβλημα ότι πότε θα ξεκινήσετε, ξεκινάμε άμεσα, ναι, λέω. Ωραία. Δήμαρχε, γιατί κάνουμε 2 μήνες και θα πρέπει να τελειώσουμε σε ένα μήνα? Κοιτάξτε, ο δημότης, θα έλεγα, έχει μια δύσκολη καθημερινότητα. Η ζωή μας πια είναι δύσκολη. Και επειδή ο Δήμαρχος τα παραπάνω στο Δήμαρχο. Καλά, ναι, έχει έτσι, μια ιστορική. Είναι λογικό σειρά. Λοιπόν όταν έχει μια καθυστέρηση με έργο, είτε για καιρικές συνθήκες, είτε γιατί έχει θέμα εργολάβος, είτε είναι κάποια γραφειοκρατία, προφανώς ο Δήμαρχος φταίει. Όμως στο τέλος, νομίζω, κύριε Κοντογιώργη, ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα. Και βεβαίως ανάλογα το αποτέλεσμα, είτε μας επικρίνει, είτε μας καταδίδει, μας επιδοκιμάζει. Ή σας ψηφίζει ξανά ή σας καταψηφίζει μετά. Δεν υπάρχει έτσι, άλλη λύση. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, αυτό. Και πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο της ανάπλασης, είπαμε κάποιες περιοχές, έχουμε ξεκινήσει ανάπλαση παιδικών χαρών και πλατιών στο Δήμο. Πάλι με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, σχεδιασμένη, αναπεριοχές που πραγματικά τις έχουν ανάγκη και το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάμε και ένα μεγάλο έργο ανάπλασης της οδού Κουντουριώτου και στη συνέχεια της Ελευθερίου Βεζέλου, ένας δρόμος από τις γραμμές του τρένου, φανταστείτε, είναι παράλληλα της Ηρακλείου, ναι, μέχρι την Αττική Οδό.
Είναι έργο μεγάλο, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, που υπολογίζουμε 8 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινάει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και εκεί πραγματικά αλλάζει όλη η πόλη. Αρκεί να σας πω ότι στην οδό Κουντουριώτου γίνεται η κεντρική λαϊκή της πόλης μας κάθε Παρασκευή τα τελευταία 35 χρόνια. Mm-hmm. Τι έκταση μιλάμε σαν δρόμος τώρα αυτή, σαν περίπου. Φανταστείτε ένας δρόμος περίπου 2 χιλιόμετρα. Ναι. Η λαϊκή καταλαμβάνει περίπου τα 800 μέτρα. Είναι τεράστιο. Και δεν είναι μια λαϊκή η οποία εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους του Ηρακλείου, επειδή είναι παράλληλα με την Ηρακλείου, εξυπηρετεί και τους ερχόμενους. Νέα Ιωνία, Πεύκη, Λυκόβρηση, Κηφισιά. Ναι. Πάση περιπτώσει, ευρύτερες περιοχές. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Μια και είπατε τις όμορφες περιοχές σας, τους Δήμους, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν συμφωνείτε εσείς, όπως και άλλοι 5 Δήμοι μαζί με εσάς. Έχετε εκφράσει την αντίθεσή σας, την έντονη αντίθεσή σας, στη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στη λεωφόρο Κηφισίας. Και να μας πείτε και γιατί. Είναι επειδή ένα έργο δήμαρχη που το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς ξέρετε ότι έχει μπει πλέον το νερό στα βλάκια και θα υλοποιηθεί άμεσα. Αλλά για πείτε υπάρχει μας... βούληση εδώ και χρόνια, νομίζω από τη δεκαετία του 10, ναι, το 2016-2017, ναι, η μεταφορά του καζίνου από την Πάρνηθα στη λεωφόρο Κηφισίας. Γνωρίζω ότι ο όμορος Δήμος, όμως, πιο δίπλα Δήμος Χαλανδρίου, προσέφυγε στο Βουλίο Επικρατείας μαζί με την Επιτροπή Κατοίκων που αντιδρούν στη μεταφορά. Δικαιώθηκε στο Βουλίο Επικρατείας, όμως επανήλθε η πολιτεία για δεύτερη φορά για τη μετακατάσταση του καζίνου. Οι Δήμοι, οι 5 Δήμοι Φιλοθέσεις Ψυχικού, Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρησης, Πεύκης και Κηφισιάς και βεβαίως ο Δήμος Ηρακλείου, δεν αντιδρούμε γιατί από θέματα, γιατί έχουμε κάποια ταμπού. Ο λόγος είναι ένας, δεν χωράμε πια στις πόλεις μας. Και όταν λέω δεν χωράμε, σήμερα χωρίς το καζίνο και τις γύρω επιχειρήσεις που θα ανοιχθούν, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο εκεί, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε να πάμε στις δουλειές μας ή να επιστρέψουμε δουλειά στο σπίτι μας. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν μερικές εκατοντάδες υπαλλήλους, μερικές δεκάδες μαγαζιά. Είναι πληθυσμιακός η αντίρρησή σας και η ένστασή σας είναι στο θέμα του πληθυσμιακού ή της καθημερινότητας των πολιτών και όχι αλλίωσης του οικιστικού. Ακούστε με. Ο ένας λόγος, ο άμεσος, έχει να κάνει με το πληθυσμιακό και κυκλοφοριακό. Ο δεύτερος έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια τέτοια επιχείρηση έρχεται στην καρδιά του οικιστικού ιστού. Ναι. Κοιτάξτε, ούτε από άψη δεν θα ενδυνάμωνε την οικονομία αυτών των περιοχών μια τέτοια πρωτοβουλία με την κατάσταση. Ότι αποδυναμώνει την οικονομία των τοπικών κοινωνιών, ναι, των τοπικών αγορών, διότι θα δημιουργηθούν πέριξ του καζίνου και άλλες δραστηριότητες με αποτέλεσμα να μειωθεί η αγοραστική ικανότητα. Όχι, η εμπορική δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα, ναι, έχουν επιφέρει ζημιές στις τοπικές αγορές. Το Ηράκλειο δεν έχει τέτοια τοπική αγορά, αλλά έχουν οι όμορφοι Δήμοι. Λοιπόν, προφανώς δημιουργούν και ζητήματα λοιπόν στον οικιστικό ιστό και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, σε μια εποχή όπου η παρεμβατικότητα κυρίως των ανηλίκων καθημερινά ανεβαίνει, ναι, δεν ξέρω μια τέτοια δραστηριότητα κατά πόσον θα έπρεπε να είναι στον οικιστικό. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είναι. Δόξα τω Θεώ, η Αττική έχει χώρους εκτός οικιστικού ιστού που θα μπορούσε να μεταφερθεί και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν ως ένας μέσος άνθρωπος δεν βλέπω και ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που θα πρέπει ένα καζίνο να έρθει στην καρδιά των πολιών μας. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι δεν είναι θέμα ενός δημάρχου μιας δημοτικής αρχής μόνο. Ομόφανο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου το έχει αποφασίσει και πρέπει να συμφέρω και τις απόψεις των κατοίκων των συμπολιτών μας στο Ηράκλειο όπου και αυτοί αντιδρούν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πριν από λίγες μέρες πήρα μια πρωτοβουλία. Σε συνάντηση με τους άλλους δημάρχους στο Ηράκλειο, αποφασίσαμε μια σειρά δράσεων. Ενημέρωση, δράσεις που θα αφορούν την ενημέρωση, δράσεις που θα αφορούν τόσο την ενημέρωση των Δημοτικών Συμβουλίων και των Τοπικών Κοινωνιών και ταυτόχρονα να αποφασίσουμε και τις δράσεις του αγώνα μας, σε πάση περιπτώσει, για το αντίδρασης, τι θα κάνουμε. Αντίδραση. Και γι' αυτό το λόγο την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε στο Δημαρχείο Ψυχικού Φιλοθέης προσκεκλημένου του Δημάρχου, mm-hmm, πάλι Δήμαρχοι, για να δούμε από εκεί πέρα τι κάναμε και τι πρόκειται να κάνουμε στο αμέσως προσχέσμα. Έχετε μέλλον με αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι νομίζω και σημαντικό... ότι το δίκαιο είναι μαζί μας. Ναι, και... όχι, το λέω γιατί είναι ένα... Και αλίμονο, πραγματικά, δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια περιβαλλοντική μελέτη όπου και οι Δήμοι μας, τα Δημοτικά Συμβούλια να μην εκφράσουν μια άποψη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εμάς επηρεάζει η ζωή μας και σας είπα κάτι πολύ σημαντικό. Δεν χωράμε πια στις πόλεις μας. Θα κλείσουμε με
ευχάριστο δρόμενο για την περιοχή και το Δήμο, το Ηρακλείωτικο Καρναβάλι του 2024, το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πάτε και καλύτερα. Ναι. Και θα πάμε μετά στη Φλόρινα να δούμε το καρναβάλι εκεί πώς θα είναι φέτος, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Γιαννάκη, τον Βασίλη, τον Δήμαρχο Φλόρινας, να τον δούμε στους δέκτες μας. Να τον δούμε, να μας πείτε και μια καλημέρα, αν μπορούμε να το δούμε. Ένα καλό μεσημέρι εδώ με τον κύριο. Α, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον κύριο Μπάμπαλο εδώ, τον Νίκο, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλή Κυριακή, καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Εμείς προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να κάνουμε ένα καρναβάλι, προφανώς όχι όπως η Φλόρινας. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά νομίζω ότι δίνουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια, στους Ηρακλείωτες και όχι μόνο, να μπορούν μια μέρα, να ζουν μια μέρα ξενιασιάς, ξεφαντώματος, καρναβαλιού, όπου πρωτίστως οι μεγάλοι και δευτερευόντως οι μικροί το χαίρονται. Και οι μικροί βεβαίως, αλλά κυρίως οι μεγάλοι. Αυτοί ξεδίνουν. Αυτοί έχουν ανάγκη. Κυρία Κοντογιώργη. Να σας πω το θέμα. Έχετε θεματικές ενότητες? Το έχετε κάνει στη λογική φέτος της Πάτρας? Το με καρναβάλι έχει να κάνει. Βασιλιά του καρναβαλιού έχετε? Αναζητούμε Βασίλισσα. Κάντε με ένα Βασιλιά μια φορά για να το. Ίσως να είναι και να προδοτυπήσετε. Λοιπόν, κρατώ λοιπόν αυτό το οποίο λέτε για την επόμενη χρονιά. Τώρα να σα πω ότι φέτος έχει να κάνει με διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Ωραία. Για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή την πρόταση για τον Βασιλιά νομίζω θα την υλοποιήσουμε την επόμενη χρονιά. Και μπορεί χρονιά. Να είναι και ένας, ένα πρότυπο, ένας άνθρωπος νέος της περιοχής, ένας φοιτητής, κάποιος που ασχολείται. Ένα νέο αγόρι και τα λοιπά. Αγόρι, ναι. Μην είμαστε πάντα στις Βασίλισσες κολλημένοι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Μπαμπέλο που είστε κοντά μου. Από πότε ξεκινάει το καρναβάλι? Έχετε ξεκινήσει καταρχήν τις. Ξεκινάμε τις προκαρναβαλικές εκδηλώσεις την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε. Τσικνοπέμπτη έρχεται μετά. Τσικνοπέμπτη θα κάνουμε και βεβαίως θα πω ότι πέρα από το καρναβάλι και τις προκαρναβαλικές εκδηλώσεις, την καθαρή Δευτέρα έχουμε τα κούλουμα. Mm-hmm. Στο νέο μεγάλο μας, επιτρέψτε να πω μια και με Βασίλης Παλατάκη, το κτήμα Φίξ, 28 στρέμματα. Πολύ ωραίος χώρος. Το αποκτήσαμε πέρσι. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε τα κούλουμα. Είστε προσκεκλημένοι. Εννοείται, εκεί θα είμαστε με την κάμερα της αυτοδιοίκησης να δούμε τι κάνετε. Με πολύ τι αγάπη. Έχετε ετοιμάσει. Ελπίζω λοιπόν ο κόσμος να διασκεδάσει, να είναι ξένιαστος. Εγώ να ευχηθώ στον συνάδελφο στη Φλόρινα καλή δύναμη, καλή θητεία και τα καλύτερα βεβαίως και εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Παπαλή που είστε κοντά μας. Μια ευκαιρία να τα πούμε έτσι με το ξεκίνημα της αυτοδιοικητικής σας θητείας. Ευχαριστώ πολύ για εγώ για τις ευχές. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο μας. Έχετε και εκλογές τώρα και στην ΚΕΔΕ. Ετοιμάζεστε όλοι για δυναμική έτσι, παρουσία. Είχαμε εκλογές στην ΠΕΔΑ προχθές. Εξελέγει, για πρώτη φορά ασχολήθηκα με την ΠΕΔΑ και εξελέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο με τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Και βέβαια έχουμε και τις εκλογές. Ναι. Βέβαια. Καλή επιτυχία και στις εκλογές ΚΕΔΕ. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο καρναβάλι σύντομα. Πολύ καλό υπόλοιπο, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Καλά. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τη Φλόρινα και τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη και σε λίγο θα υποδεχθούμε εδώ και τον Σταύρο Παπασωτηρίου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρινα, που ξέρει και τα θέματα, που ξέρει και τα προβλήματα και που τώρα στη Φλόρινα έχει έρθει δήμαρχε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, για να δείτε όλα τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε. Πείτε μα, πάμε να ξεκινήσουμε, μας πείτε πώς πήγε αυτή η πρώτη επαφή με τον αρμόδιο υπουργό. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, μέσα από την οποία αναδεικνύετε όλα τα χαρακτηριστικά των Δήμων μας, αλλά και τα προβλήματά τους, καθώς και τις καλές πρακτικές, θα έλεγα, γιατί ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ μας οι δήμαρχοι και ακούγοντας ο ένας τον άλλον, μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικές στους δικούς μας Δήμους. Όπως πολύ σωστά είπατε, προχθές, χθες, είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Λιβάνιου. Επισκέφτηκε το Δημαρχείο, όπου εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο μας. Βέβαια, το κυριότερο πρόβλημα και θεωρώ και όλης της χώρας είναι το δημογραφικό. Και κυρίως η απονέπρωση της κοινωνίας μας από το πιο δυναμικό κομμάτι της, που είναι οι νέοι της. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκα σε προβλήματα που είχαν σχέση άμεσα με τον Δήμο, όπως είναι το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια που οδηγεί σε μη τήρηση των υποχρεώσεων των δημοτών μας απέναντι στον Δήμο, για την υποστελέχωση του Δήμου, για το τέλος ταφής, για τις αποσπάσεις των εκλεγμένων αιρετών, οι οποίες έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, την ενεργοποίηση του ΑΣΕΠ που θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε αυτή την υποστελέχωση, όπως είπα πριν. Είπαμε για τα προγράμματα του ΟΑΕΤ και για την επέκτασή τους και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, καθώς και για τα προβλήματα που έχουμε στις πολεοδομίες μας. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πω ότι ξέχωρα από τα προβλήματα που έχει ο Δήμος μας,
Υπάρχουν κάποια γενικότερα προβλήματα της περιοχής που έχουν να κάνουν με την απολιγνητοποίηση και τα κυριότερα είναι η αύξηση της ανεργίας. Τι ποσοστό αυτή τη στιγμή έχετε στο θέμα της ανεργίας, κύριε Γιαννάκη, τι ποσοστά αυτή τη στιγμή αγγίζετε? Είμαστε κοντά στο 15% από ό,τι γνωρίζω και θεωρώ ότι άμα συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση και δεν πάμε σε νέο μοντέλο ανάπτυξης, θα αυξηθεί περισσότερο. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο ήδη και ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρινα. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε ο καλά. Ο οποίος ξέρει και καλά τα προβλήματα. Καλό μεσημέρι, Δημαρχέ. Συζητάτε και μεταξύ σας και συνεργάζεστε, φαντάζομαι. Ο κύριος Παπασωτηρίου προσπαθεί να φέρει εδώ στη Βουλή και μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και μέσα από τις ερωτήσεις και τον προβληματισμό που τα ζείτε από κοντά εκεί όλα τα προβλήματα, κύριε Παπασωτηρίου, να βοηθήσει, εννοείται, αυτό είναι ο σκοπός του βουλευτή. Και ήταν και στη συνάντηση, ήταν εκεί στη συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Ναι, ακολούθησα όλο το πρόγραμμα από την αρχή της επισκέψεως του αναπληρωτή υπουργού του κ. Λιβάνιου, το οποίο ξεκίνησε από τον συνοριακό σταθμό του Τελωνίου της Κρυσταλλοπηγής, όπου εκεί συζητήσαμε με το προσωπικό, με το προσωπικό του Τελωνίου, με τις αστυνομικές αρχές. Τέθησαν οι προβληματισμοί και βέβαια και με τους κατοίκους της κοινότητας της Κρυσταλλοπηγής, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια απομονωμένη κοινότητα η οποία έχει τα προβλήματα της διέλευσης των κατοίκων της Αλβανίας, όπως τέθηκε και το ζήτημα των ταξί, τα οποία έχουν την έδρα στην Κρυσταλλοπηγή. Και με πολύ προσοχή τα άκουσε ο Υπουργός, παρουσία και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, αλλά και των τοπικών αρχών της περιοχής. Όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους για την λύση, όπου είναι εφικτό βέβαια και όπου είναι και το απολύτως και το απαραίτητο νόμιμο. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα γίνονται και κάποια πράγματα δεν γίνονται. Και τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, έχουμε μάθει να λέμε τις αλήθειες στον κόσμο και γι' αυτό μας στηρίζει η κοινωνία και γι' αυτό προχωράμε μπροστά. Κύριε Γιαννάκη, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ένα θέμα το οποίο συζητήσατε μαζί του με τον κύριο Λιβάνιο ήταν και η αποκατάσταση των ζημιών του δρόμου Φλόρινας Πρέσπας, έτσι. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, καταρχήν πότε θα ξεκινήσει, τι σας είπε, τι υποσχέθηκε ο Υπουργός, έτσι να το πούμε. Δεν είναι αρμοδιότητα του κ. Γιαννάκη. Δεν είναι αρμοδιότητα του κ. Όχι, ανήκει στην περιφέρεια το συγκεκριμένο. Απλά ο κ. Γιαννάκης είναι ενήμερος, γιατί είναι και μέλος της ΠΕΔ, οπότε αντιλαμβάνεστε. Ναι. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι είμαστε ευτυχείς που έχουμε έναν τόσο ενεργό βουλευτή. Και μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο της θητείας σου μπορέσαμε να τρέξουμε πράγματα που απασχολούσαν τον Δήμο μας. Και εγώ και ο κύριος Παπασωτηρίου πιστεύουμε ακράδαντο ότι μέσα από τις συνέργειες μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο προσπαθούμε κάθε μέρα να το κάνουμε πράξη. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπατε, για την κατολίσθηση του δρόμου είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα, γιατί αποκόπτει τον Δήμο Πρεσπών από το Δήμο Φλόρινας. Και μέσα από αυτό που είπα πριν, από την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου που θέλουμε να επιδιώξουμε για την περιοχή μας, η διασύνδεση, η τουριστική διασύνδεση των δύο περιοχών είναι απαραίτητη, έτσι ώστε η προσέλκυση του κόσμου να είναι χωρίς εμπόδια. Πάλι μέσα από τις διεκδικήσεις του κυρίου Βουλευτή έχει βγει η χρηματοδότηση. Μπορεί να σας πει και αυτός περισσότερα πράγματα βέβαια. Έχει βγει η χρηματοδότηση και θεωρώ ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα και να αποκατασταθεί αυτή η σύνδεση που είναι τόσο σημαντική και για τους δύο δήμους. Κύριε Παπασωτηρίου, για πείτε μας τώρα, πώς θα λυθεί. Έχει βγει η χρηματοδότηση, λέει ο κύριος Γιαννάκης. Η χρηματοδότηση έχει βγει, είναι ύψους 1.200.000 ευρώ. Η διαδικασία ξεκίνησε από τα μέσα Νοέμβρη, όπου είχαμε και τη δεύτερη κατολίσθηση. Η πρώτη ήταν αρχές Ιουνίου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή. Έγινε η επιτόπια αυτοψία και από τον ίδιο τον Υπουργό. Μόλις προχθές πέρασε η απόφαση για την διαδικασία να βγει ο ανάδοχος, ο οποίος θα αναλάβει το έργο, και αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως
τα δύο σημεία στα οποία είχαμε κατολιστήσει, οπότε θα επανέλθει η διασύνδεση τόσο του Δήμου της Φλόρινας όσο με τον Δήμο Πρεσπών. Τότε την ώρα η διέλευση των οχημάτων γίνεται από μια παρακαμπτήριο οδό και από το σημείο το δεύτερο που ήταν η τελευταία κατολίσθηση μπορούν να περάσουν οχήματα μέχρι 3,5 τόνων. Διαφορετικά, τα μεγαλύτερα οχήματα και τα λεωφορεία περνάνε από την περιοχή της Καστοριάς. Αντιλαμβάνεστε ότι απομονώνονται οι πρέσπες και κάνουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα όσοι θέλουν να επισκεφθούν την πρέσπα και ο εφοδιασμός είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολος αυτή την στιγμή. Είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία είναι πέρα και πάνω από εμάς. Η αντίδραση της κεντρικής κυβέρνησης ήταν άμεση, αλλά και της περιφερειακής αρχής και δρομολογούνται στο να αποκατασταθούν πλήρως οι δύο κατολιστήσεις στα σημεία. Είναι ορεινός όγκος, είναι δύσβατη περιοχή. Γι' αυτό και θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και ετέθη αυτό και στον Υπουργό αλλά και με την νέα Περιφερειακή Αρχή για την κατάθεση νέου, αν θέλετε, προγράμματος στο να μπορέσουμε να έχουμε μια καινούρια χάραξη διασύνδεσης του Δήμου Φλόρινας με τον Δήμο Πρεσπών. Τώρα, κύριε Γιαννάκη, έχετε να μας πείτε πολλά, κύριε Παπασωτηρίου, και ειδικά για το κομμάτι της απολυντοποίησης, τι θα γίνει στην περιοχή, τι προγράμματα υπάρχουν, προχωράει, δεν προχωράει η απολυντοποίηση, που είναι μεγάλο θέμα συζήτησης, έχει ανοίξει, κλείνει, ανοίγει, μένει στάσιμο, αλλά θέλω να μας πει ο κύριος Γιαννάκης, να πούμε λίγο των δημοτών της Φλόρινας. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα ως δήμαρχος που αναλαμβάνετε ακόμη μία θητεία, 5 χρόνια για την μπροστά σας, έργα ενδεχομένως, δράσεις και πρωτοβουλίες για τους δημότες της περιοχής σας? Πιστεύω ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας. Γι' αυτό και από την αρχή της προηγούμενης θητείας μας και συνεχίζουμε και τώρα, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτή. Έτσι, συντηρήσαμε σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας, τα πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσαμε δρόμους, φροντίσαμε για τη χωρίς διακοπή παροχή νερού, γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα του Δήμου, με την κατασκευή νέου δηληστηρίου. Προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης. Φτιάξαμε ράμπες πρόσβασης για αμαία, αρχίσαμε να κατασκευάζουμε νέες παιδικές χαρές, οι οποίες είχαν αποξηλωθεί το προηγούμενο διάστημα ως επικίνδυνες. Γενικότερα προσπαθούμε να είμαστε σε μια επικοινωνία με τους δημότες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα την καθημερινότητα και μετά τα μεγάλα έργα. Σε ό,τι έχει να κάνει με μεγάλα έργα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο έργο που τρέχει στο Δήμο μας είναι η εγκατάσταση του δικτύου του φυσικού αερίου. Είναι το δηληστήριο, όπως σας είπα, και ο σύνδεσης με ένα φράγμα που έχουμε εδώ κοντά μας, το φράγμα 30 φιλιάς, που λύνει για πολλά χρόνια, θα λύσει το πρόβλημα της Φλόρινας. Είναι διάφορες αναπλάσεις χώρων, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο, ειδικά την κρίση με αυτή την περίοδο που η ενεργειακή κρίση μας πιέζει. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτηρίων και του κολυμβητηρίου, αλλά συνέχεια και άλλων δημοτικών κτηρίων. Έχουμε αρχίσει την αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων φωτιστικών με νέα καινούριες τεχνολογίες LED, έτσι ώστε να μειώσουμε και το κόστος του Δήμου. Γενικότερα προσπαθούμε να μειώσουμε τα κόστη μας, γιατί η ενεργειακή κρίση έχει δημιουργήσει δυσβάσταχτα βάρη οικονομικά στον Δήμο μας και γενικότερα σε όλους τους Δήμους. Χρειάστηκε στην προηγούμενη θητεία σας, κύριε Γιαννάκη, να αυξήσετε τα τέλη τα δημοτικά? Ήταν στάσιμα, καταφέρατε να τα περιορίσετε, ενδεχομένως τώρα να κάνετε αναπροσαρμογή, να ανησυχούν οι δημότες? Το λέω, ξέρετε, γιατί μετακυλείτε στην τσέπη τους πάντα. Έτσι ακριβώς είναι. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, και ούτε προτιθέμεθα να κάνουμε το επόμενο διάστημα κάποια αύξηση. Προσπαθούμε με διάφορες κινήσεις που κάνουμε, όπως είναι η δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου μας με το Δήμο Πρεσπών, η κατασκευή φωτοβολταϊκού για τις ανάγκες της ΔΕΙΑΦ, αλλά και όλες οι άλλες ενέργειες που κάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Προσπαθούμε να μην μετακυλιστεί το επιπλέον αυτό κόστος στα γονατισμένα οικονομικά νοικοκυριά. Κάτι που μπορεί να γίνει και με το τεύλος σταφής, που όπως θα γνωρίζετε, ήδη έχουν γίνει
Έχετε προσφύγει ναι, και εσείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί είναι δυσβάσταχτο το βάρος και ως προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα για μας στη Δυτική Μακεδονία, όπου λειτουργεί υποδειγματικά η διαχείριση απορριμμάτων, είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτο, γιατί μέσα από τη λειτουργία της Διαδημά που είμαστε μέτοχοι όλοι οι Δήμοι, μόνο το 30% πηγαίνει σε ταφή των απορριμμάτων. Όλο το άλλο αξιοποιείται. Μάλιστα. Θέλω να πάμε στον κύριο Παπασωτηρίου. Ο κύριος Γιαννάκης μένει πάντα μαζί μας, να δούμε τελικά τι γίνεται με το ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την απολιγνητοποίηση των περιοχών αυτών. Και είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε στην περιοχή. Ναι. Το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται, 2021-2027, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, η κυβέρνησή μας θεσμοθέτησε το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης της απολιγνητοποίησης που έχει ξεκινήσει και θα διαθέσει πολύτιμους πόρους για την περιοχή. Στο σύνολο για τη χώρα είναι 5 δις. Για την περιοχή μας, στους Δήμους και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα ξεπεράσει το 1 δις. Η πρόκληση είναι να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος, που τούτη την ώρα δυστυχώς έχει ενταχθεί μόλις το 11% των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ναι. στην Δυτική Μακεδονία. Γιατί, κύριε Παπασωτηρίου, αυτό? Διότι υπήρχαν, αν θέλετε, είναι μια καινούρια διαδικασία την οποία την γνωρίζουμε και εμείς ως χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να υπάρξουν και αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ήδη το ΔΑΜ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών επισκέπτεται την περιοχή σε συνεννόηση και με τις Βρυξέλλες, οι οποίες εποπτεύουν όλη αυτή τη διαδικασία. Πρόσφατα και εγώ επισκέφθηκα τον κύριο Ρασμούσεν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα αυτά τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Έχουν αναθεωρηθεί κάποιες αρχικές πρωτοβουλίες ή αν θέλετε προγραμματισμός, ο οποίος υπήρξε γιατί έπρεπε να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε στην διαδικασία αυτή. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι στην περιοχή μας το 80% της οικονομικής δραστηριότητας είχε να κάνει με την ΔΕΗ, με τα ορυχεία και με όλο το οικονομικό μοντέλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένας αρχικός ευνηδιασμός, αλλά τούτη την ώρα οι Δήμοι, οι επιχειρηματίες, το ΕΒΕ, το Εργατικό Κέντρο και όλοι και οι ιδιώτες, όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, έχουν καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε, πού πρέπει να πάμε και είμαστε καθόλου έτοιμοι να αρχίσουμε να υποβάλουμε προτάσεις προς έγκριση. Ειδικά στην περιοχή μας θα πω ότι αποτελεί πρότυπο για μας, αποτελούν δύο πράγματα, πέραν από το Δήμο της Φλόρινας, ο οποίος είναι σχεδόν έτοιμος και αυτό είναι επίτευγμα της τωρινής Δημοτικής Αρχής και γι' αυτό οι πολίτες επανεξέλιξαν τον κύριο Γιαννάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τη νέα Δημοτική Αρχή. Στην περιοχή του Αμιντέου θα έχουμε την σύντομα εξελίξη όσον αφορά το λιγνητορυχείο της Βεγορίτιδας, του Βεγόρα, συγγνώμη, όπου θα έχουμε καταπληκτικούς αμπελώνες και η περιοχή μας φημίζεται για το κρασί και το πνεύμα κυρίως του προγραμμάτου της απολιγνητοποίησης έχουν να κάνουν κυρίως με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Και βέβαια το κέντρο αποκατάστασης που έχουμε εκεί, το γνωστό ΚΕΦΙΑΠ, υπήρξε και συνάντηση πρόσφατα με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, αλλά και με τον διοικητή του ΔΑΜ, τον κύριο Καλλύρη, ώστε να ενταχθεί και να γίνει πρότυπο για τα Βαλκάνια. Ήδη έχουν αναλάβει πρωτοβουλία οι τρεις δήμαρχοι με πρώτο τον δήμαρχο του Αμιντέου, τον κύριο Λιάση. Το συνυπογράφει το κείμενο αυτό ο κύριος Γιαννάκης, ο δήμαρχος της Φλόρινας, αλλά και ο δήμαρχος της Τολεμαϊδας. Διότι είναι πολύ κοντά και επειδή εκεί υπάρχει και το αντίστοιχο τμήμα της εργοθεραπείας, αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούν και οι φοιτητές να κάνουν την σχετική εκπαίδευσή τους όσον αφορά την αποκατάσταση ασθενών με χρόνιες παθήσεις και κοινωνικά προβλήματα. Συν το ότι η περιοχή εκεί έχει και τα καταπληκτικά λουτρά, τα μπάνια, όπως λέγονται στην περιοχή του Λιμνοχωρίου. Άρα θα είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε αυτό να είναι πρότυπο
ευρύτερα στα Βαλκάνια και όχι μόνο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά, θα γίνει ένας προορισμός πλέον διαφορετικός η περιοχή. Ναι, με όλα πλέον αυτά που μας η Φλεώρινα θα, εκτός από το ότι θα είναι τουριστικός προορισμός με τη γαστρονομία της, με τα κρασιά της, με το χιονοδρομικό της κέντρο, αλλά και με το καταπληκτικό πράσινο και τις 6 λίμνες που έχει ο νομός, αντιλαμβάνεστε ότι θα αρχίσουν να αλλάζουν τα δεδομένα και θα ξεκινήσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο διαφορετικού τύπου από αυτού που ξέραμε μέχρι σήμερα, το οποίο είχε κυρίως να κάνει με το λιγνίτη, την ΔΕΗ και τις εργολαβίες ευρύτερα γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κύριε Γιαννάκη, θέλω να μου πείτε καταρχήν και τη γνώμη σας και εσείς πάνω σε όλα αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Παπασωτηρίου. Είναι πολύ μεγάλο το έργο, είναι πολύ μεγάλα αυτά που πρέπει να γίνουν για τη Φλόρινα, πολύ σημαντικά, ειδικά στο κομμάτι της απολιγνητοποίησης. Μας είπατε πριν για την κατάσταση φωτοβολταϊκού, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μιλάω, που πρόκειται να γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο πάρα πολλών στρεμάτων στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι, από τη ΔΕΗ έχουν πάρει τις άδειες για να γίνει ένα φωτοβολταϊκό. Βέβαια, πολλοί θέλουν να αναπτύξουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στην περιοχή μας, λόγω του δικτύου που υπάρχει, μέσης τάσης και υψηλής τάσης. Εμείς ως Δημοτική Αρχή βέβαια είμαστε και προς αυτή την κατεύθυνση θετικοί, αρκεί όλα αυτά να γίνουν μέσα από ένα χωροταξικό σχέδιο, γιατί τη στιγμή αυτή παρατηρείται ένα άναρχο στήσιμο φωτοβολταϊκών σε όλη την περιοχή και μάλιστα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και αυτό ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να το αποφύγουμε. Μάλιστα. Η απολιγνητοποίηση, όπως είπε και ο κύριος Βουλευτής, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής. Είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο δημιουργεί και ευκαιρίες, γιατί αυξάνουν κατά πολύ τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είτε είναι αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ή το Ταμείο Ανάκαμψης, η περιοχή μας θα έχει ένα πλεονέκτημα στην απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, τουλάχιστον όπως έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών. Είναι κοντά μας ο διοικητής της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο κ. Καλίδης, ο οποίος και επισκέφθηκε την περιοχή τις προηγούμενες μέρες, για να ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση δηλαδή των επιχειρηματιών της περιοχής. Και περιμένουμε βέβαια και επενδυτές μεγαλύτερους, οι οποίοι θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην υπάρχουσα βιομηχανική περιοχή, που είναι και η μοναδική αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία, έτσι ώστε ό,τι χάνουμε από θέσεις εργασίες από τον κύκλο της ΔΕΗ να μπορέσουμε να τον πληρώσουμε μέσα από άλλες επενδύσεις. Άλλες επενδύσεις και επιχειρήσεις. Να σας ρωτήσω, κύριε Γιαννάκη, το να γίνει κάποια στιγμή ο Δήμος Φλόρινας ενεργειακά αυτόνομος, και ενώ χρησιμοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως έχουν κάνει άλλοι Δήμοι. Θα σας φέρω παράδειγμα το Δήμο Χάλκης, τον κύριο Φρακάκη, που τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ πολλές φορές στην εκπομπή, που έχει καταφέρει το νησί να ρευματοδοτείται, να το πω έτσι, μόνο από τις ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι κάτοικοι να έχουν μηδέν κόστος στο ρεύμα τους. Και γενικότερα να έχει πάει το Δήμο Χάλκης, που εντάξει άλλα μεγέθη, άλλη περιοχή, άλλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ναι, ένα βήμα παραπέρα. Το λέω γιατί είναι μια καλή πρακτική που λέγαμε νωρίτερα, που πολλοί Δήμοι που προσφέρεται θα μπορούσαν να έχουν, να ακολουθήσουν. Ευχή όλων μας είναι να κάνουμε και το δικό μας Δήμο Πράσινο. Γίνονται τα πρώτα βήματα. Όπως σας είπα, έχουμε ήδη μια ενεργειακή κοινότητα με το Δήμο Πρεσπών. Ναι. Είμαστε ενταγμένοι σε μια μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας. Προσπαθούμε μέσα από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Γενικότερα, πέραν αυτού, Δημαρχή, πες ότι είμαστε και πράσινος Δήμος με την έννοια ότι έχει ξεκινήσει και τελειώνει σχεδόν το φυσικό αέριο, το οποίο έχει να κάνει με τη θέρμανση. Έχουμε 6 μήνες χειμώνα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και της κυβέρνησης αλλά και δική σας αποκλειστικά. Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα το τίτλο του φυσικού αερίου είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να δεχτεί και μειχτό καύσιμο μελλοντικά, είτε είναι βιοαέριο είτε είναι υδρογόνο, έτσι ώστε το κάνει όλο αυτό, όλη αυτή η χρήση το κάνει το έργο πιο πράσινο. Μάλιστα. Γενικότερα, όπως σας είπα, προσπαθούμε να μειώσουμε καταρχάς το κόστος και των συνδημοτών μας, ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Είμαστε ένας Δήμος που το κόστος θέρμανσης είναι υπερτριπλάσιο από ό,τι είναι στην Αθήνα.
και προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε διάφορες ενέργειες μειώνοντας αυτό το κόστος. Τώρα με τον κύριο βουλευτή θα διεκδικήσουμε βέβαια και άλλες επιδοτήσεις που έχουν να κάνουν και με το φυσικό αέριο, έτσι ώστε ό,τι απολαμβάνουν άλλοι δήμοι που έχουν τη τηλεθέρμανση δίπλα μας να μπορούν να το απολαύσουν και οι δικοί μας συντηρητές. Επειδή έχουμε τον κύριο Μπαστούρη, τώρα θα σε εκμεταλλευτούμε, όπως καταλαβαίνετε, και να μας πείτε λίγο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να έχουμε ενημερωθεί τον κόσμο μας. Να μας πείτε και για τις πρέσπες, τι εννοώ. Υπέροχο μέρος, υπέροχος προορισμός. Έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε? Όχι. Ναι, το ξέρω ότι δεν έχει, αλλά τι θα κάνετε εσείς για να αξιοποιηθεί? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πέραν από κάποια προγράμματα αγροτουρισμού ή, αν θέλετε, το Ίντερεκ και κάποιες τοπικές πρωτοβουλίες, δεν υπήρξε κάποιος σχεδιασμός. Η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη, έκανε πάρα πολύ δουλειά. Έχει δημιουργήσει τις αντίστοιχες υποδομές. Και η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης με την έννοια και της ανανέωσης της ηλικιακής, θα έλεγα. Πραγματικά το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει προκύψει από τις τελευταίες εκλογές, είναι νέα παιδιά με διάθεση και στέλνουν και το μήνυμα ότι θέλουν να μείνουν στο τόπο τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος παρέμεινε για εθνικούς αλλά και συμβολικούς λόγους. Είναι ορεινός όγκος. Δεν είναι πάνω από 1.600 κάτοικοι οι οποίοι ψηφίζουν και μένουν στην περιοχή. Όμως υπάρχει το μεράκι, υπάρχει διάθεση και μπορεί να αναπτυχθεί κυρίως με τον τουρισμό, γιατί η πρέσπα... Σας είπα για τη λίμνη πρεσπών, διότι στεγνώνει, το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρουμε. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Και ήδη γίνονται σχετικές μελέτες ώστε να μπορεί ξανά ο υδροφόρος ορίζοντας να βρει την αρχική του, αν θέλετε, μορφή, ώστε να, από τη στιγμή που αποτελεί και ένας ιδιαίτερος και μοναδικός υδροβιότοπος, υπάρχουν πουλιά στην περιοχή τα οποία είναι τα μοναδικά στον κόσμο, θα έλεγα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά, γι' αυτό και με την επίσκεψη του κυρίου Λιβάνιου διαπιστώθηκε και η πρόοδο η οποία υπάρχει στην διασύνδεση μέσω Λεμού με τα Σκόπια. Ενώνει τρία κράτη, δεν ενώνει? Ορίστε. Δεν ενώνει? Ναι, είναι τρία εθνές. Είναι Αλβανία, τρία κράτη, Αλβανία, αυτή. Σκόπια, Ελλάδα. Η πρόσβαση για τις πρέσπες από τα Σκόπια μπορεί να γίνει μέσω του τελωνίου της Νίκης. Είναι μια τεράστια απόσταση, γίνεται ένα μεγάλο πέταλο, θα έλεγα, έτσι συμβολικά. Αντιλαμβάνεστε ότι με το που θα γίνει ο νέος συνοριακός σταθμός του Λεμού, θα υπάρξει διασύνδεση με την Οχρίδα, που είναι ένας τουριστικός προορισμός πολύ μεγάλος για τα Σκόπια. Η επισκεψιμότητα είναι χιλιάδες τουρίστες. Άρα θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επισκεφθούν και τις πρέσπες, ώστε να δουν τόσο τα ωραία σημεία που έχει, είναι όσο και τις λίμνες. Και οι λίμνες που λίμνες υπάρχουν είναι κινηματογραφικές. Τις πρέσπες πανέμορφες κατά καιρούς τις έχουν έχουμε επισκεφθεί δει σε, ναι, με ηγέτες μεγάλοι, επιχειρηματίες επώνυμοι. Θα μπορούσε όμως να είναι κόσμο. Τουριστικό προϊόν, ο καλύτερος brand, τουριστικός προορισμός. Και τώρα, και λόγω των γεγονότων, ναι, αυτών, να προαναγγείλω και κάτι. Αναμένεται άμεσα η επίσκεψη του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές και λόγω αυτών των καταλυστήσεων. Θα ανακοινώσουμε και την ενίσχυση των εκεί επιχειρήσεων με κάποια ποσά, τα οποία θα βοηθήσουν στο να μπορούν να πάνε κυρίως νέοι άνθρωποι να επισκεφθούν να την περιοχή. Όχι, για την επίσκεψη της περιοχής. Έτσι κι αλλιώς τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης, τρέχει το Πράσινο Ταμείο, τρέχει η απολιγνητοποίηση, είναι προγράμματα τα οποία είναι ευέλικτα και όσοι θέλουν να κάνουν μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται μέχρι και 70%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μικρό το ποσό. Πολύ το θέμα ποσοστό είναι να καταπολεμήσουμε, πρώτον να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους εκεί και να καταπολεμήσουμε και το δημογραφικό που έχουμε σαν χώρα, αλλά κυρίως την περιοχή, την υπογενετικότητα. Δύο θέματα έχει η περιοχή και η ανεργία, όπως είπε ο κ. Γιαννάκης. Η ανεργία η οποία πλήττει κυρίως τους νέους μας, που είναι πολύ μεγαλύτερη από το 15% που ανέφερε ο Δήμαρχος. Κυρίως για τους νέους ξεπερνά και το 55%, θα έλεγα. Έτσι. Για να ξέρουμε 55%. Ναι, ναι, ναι.
Επειδή προέρχομαι και από το Υπουργείο Εργασίας, έχω πλήρη γνώση, ας πούμε, και των μεγεθών και του τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, τι μπορεί να γίνει, στοχευμένα, επειδή είπατε ενεργεία, μεγάλο ποσοστό, υπογονιμότητα, επειδή, λοιπόν, υπογεννητικότητα, το άλλο πρόβλημα. Εν ώψη των προγραμμάτων, και εδώ ήθελα να πω ότι έχει αναλάβει και μία πρωτοβουλία και ο Δήμος της Φλόρινας και μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού, θα καταθέσουμε και στην κυρία Ζαχαράκη μία σχετική πρόταση ώστε να ενισχύονται τα νέα ζευγάρια με το που θα γεννιέται ένα παιδί, να υπάρξει μια σχετική βοήθεια για το πρώτο τετράμινο για τα έξοδα τα οποία, ας πούμε, ένα ζευγάρι χρειάζεται για το νεογέννητο. Επίσης να πω ότι επίκειται να γίνει μια συνάντηση, είχε ξεκινήσει και θα συνεχιστεί στο Υπουργείο Εργασίας με τη νέα Υπουργό, ώστε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά με τη Φλόρινα, τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης λέγονται αυτές, που θα έχουν να κάνουν τόσο με την ενίσχυση νέων ελεύθερων επαγγελματίων, αλλά και με νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι επιδοτούμενες ίσως και στο 100%, αν όχι στο 100%, στο 80%, ώστε να, αυτό θα είναι μια... αντιλαμβάνεστε ότι όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα, ο σκοπός είναι να μπουν αρκετοί και να μείνουν υγιείς οι επιχειρήσεις, καινοτόμες καταρχήν, ναι, και προσαρμοσμένες με τα νέα δεδομένα και το νέο οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε στην περιοχή. Δεν θα πάμε σε μια λογική, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, έχουμε μια καταπληκτική βιομηχανική περιοχή. Ναι. Σχεδιάζεται να γίνουν και οι ζώνες καινοτομίας στην περιοχή του Αμιντέου. Θα δοθούν και άλλα οικονομικά κίνητρα. Και να με επιτρέπεις, Δήμαρχε, γιατί προχθές μου άρεσε σε μια ανοιχτή συζήτηση που είχαμε η Φλόρινα, είναι μια μικρή περιοχή. Δύο μεγάλες επενδύσεις να γίνουν, θα απορροφηθούν όλοι οι ανέργοι. Ναι. Μιλάμε... Θα απογειωθεί η περιοχή, να το πούμε ακριβώς. Έτσι απλά. Δηλαδή, αν εμείς βρούμε τον τρόπο το να απασχοληθούν 400 άνθρωποι, να ξέρουν ότι καθημερινά έχουν τη δουλειά τους, έχει απορροφηθεί όλο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται με την απολυμνητοποίηση. Θέλω να πει ο κύριος Γιαννάκης, γιατί λέγαμε για προσωπικό, για θέσεις εργασίας, για επιχειρήσεις. Όσον αφορά το Δήμο, τι προσωπικό απασχολείται, αν έχετε ελλείψεις, αν έχετε ανάγκες, και επειδή τώρα άνοιξε και ένας διοργανισμός μέσω ΑΣΕΠ για προσλήψεις στους Δήμους, τι προτεραιότητες έχετε βάλει, γιατί τι χρειάζεστε αυτή τη στιγμή ως ειδικότητα? Όπως είπε, η υποστελέχωση του Δήμου είναι μεγάλη. Το κυρίως πρόβλημά μας, το οποίο έχει να κάνει και με τις επενδύσεις που κάνει ο Δήμος και τα έργα του, είναι το λίγο προσωπικό που έχουμε στις τεχνικές μας υπηρεσίες. Είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω μετατάξεων και κινητικότητας, ναι, έχει μειωθεί το προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τρέξουμε έργα τα οποία ήδη είναι ενταγμένα και δυσκολευόμαστε να τα προχωρήσουμε σε διαδικασία διαγωνισμού. Ναι. Ο νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, όπως και οι προηγούμενοι, είναι καλοδεχούμενοι βέβαια όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί. Απλά θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να ξεπερασούν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το χρόνο που έρχονται σε κάθε Δήμο αυτοί που περνάνε. Μην περάσουν δύο χρόνια πάλι. Τώρα... Έτσι, περνάνε δύο χρόνια. Πολλές φορές έχουμε κάποιους οι οποίοι αρνούνται τη θέση και μετά για να έρθει ο επόμενος περνάνε άλλα δύο χρόνια. Ναι. Με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχουν οι θέσεις, ενώ έχει βγει ο διαγωνισμός, έχουν περάσει άτομα, να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα είτε με τη βοήθεια της ΜΟΔ, όπου μπορούμε να πάρουμε μηχανικούς, ή μέσω της ΕΕΤΑ, αλλά θεωρώ ότι όταν έχεις το μηχανικό στο Δήμο σου είναι πολύ πιο γρήγορο. Διαφορετικά να τρέξεις και τα έργα που θέλεις, βέβαια. Και να κλείσουμε, κύριε Γιαννάκη και κύριε Παπασωτηρίου, με τι άλλο, με το καρναβάλι, διότι είναι και επίκαιρο και είναι και μπροστά μας. Τι ετοιμάζετε για φέτος? Να ξεκινήσω εγώ, δυστυχώς. Εσείς, εσείς. Να κάνουμε το καρναβάλι, οι εκδηλώσεις είναι λίγες εδώ πέρα στη Φλόρινα. Ο Δήμος μας κυρίως ξεχωρίζει για τις εκδηλώσεις που κάνει την περίοδο των Χριστουγέννων με το άναμα των φωτιών. Τώρα στις αποκριές είναι ένας γειτονικός δήμος, ο Δήμος Αμιντέου, ο οποίος κάνει καταπληκτικές εκδηλώσεις. Ναι, ναι. Ναι, πράγματι, ο Δήμος Αμιντέου είναι... Και, ναι, επικεντρωνόμαστε όλοι περισσότερο εκεί πέρα. Ναι, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ξινού Νερού είναι μια καταπληκτική κοινότητα δίπλα στο κεντρικό δήμο, στην πόλη του Αμιντέου,
όπου εκεί γίνονται αντίστοιχες παρελάσεις με τον Καρνάβαλο, διαρκεί 4 ημέρες, είναι μια μικρή κοινότητα, όπου εκεί παράγεται και το φημισμένο νερό, το οξυνό νερό. Οξυνό νερό, δεν είναι μικρή κοινότητα, είναι διάσημη κοινότητα. Είναι και διάσημη, για το νερό. Όντως, όταν λέω μικρή, για τα δεδομένα και... μια κοινότητα, οι κάτοικοι είναι κοντά στους 600-700 οι οποίοι μένουν μόνιμα εκεί και απασχολούνται και στην επιχείρηση την συγκεκριμένη, η οποία είναι δημοτική. Και το προϊόν το οποίο παράγει είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, επιτυχημένο και πολύ γνωστό εντός και εκτός συνόρων. Έτσι, γιατί έχει φύγει και στο εξωτερικό, νομίζω, πράγμα, το νερό αυτό. Πράγμα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή αυτοδιοικητική θητεία για τα επόμενα 5 χρόνια, κύριε Γιαννάκη. Έχετε πολλά να κάνετε. Πολύ σημαντικό το έργο σας και στο κομμάτι της απολυντοποίησης και το κομμάτι της ανεργίας και όλα αυτά τα έργα που ακούσαμε τώρα και από τον κύριο Παπασωτηρίου να τρέξουν. Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε και μαζί. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου πριν κλείσουμε. Ναι. Είναι πολλά τα οποία έχουμε να κάνουμε στην περιοχή μας και μπορώ να πω ότι και με τους τρεις δημάρχους η συνεργασία είναι άριστη, γιατί όλοι θέλουμε το κοινό καλό του τόπου μας. Βεβαίως. Και επειδή καλός ή κακός ο Δήμος της Φλόρινας είναι ο κεντρικός, τα αριθμητικά δεδομένα καταρχήν, αλλά και ο Βασίλης ο Γιαννάκης είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας αξιόλογος δήμαρχος, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, αλλά μεθαύριο έρχεται και η ΚΕΔΕ, η οποία θα εκλέξει και τα όργανα διοίκησης. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί από όσο γνωρίζω θα είναι και υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και εμείς θα είμαστε δίπλα του, γιατί μέσω αυτών των επιλογών και των δραστηριοτήτων μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα για τον τόπο μας. Καλή επιτυχία, κύριε Γιαννάκη, λοιπόν, στις εκλογές και δεκαετίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Κλείσω να πω ότι αξίζει κάποιος να έρθει να επισκεφτεί τη Φλόρινα, γιατί εκτός από τη φυσική ομορφιά που δίνει δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού, της γαστρονομίας, μπορεί να, μέσα στη Φλόρινα να δει από αρχιτεκτονικής πλευράς κάποια κτίσματα που έχουμε αριστερά και δεξιά από το ποτάμι. Τα νεοκλασικά, όπως τα λέμε εδώ πέρα, τα οποία χρήζουν ανακαίνησης και προσπαθούμε και μέσα από τη βοήθεια του κυρίου βουλευτή μας, του κυρίου Παπασωτηρίου και με την κυρία Μενδώνη συμμέτοχο, να τα ανακαινήσουμε έτσι ώστε να πάρει μια ιδιαίτερη ομορφιά όλη αυτή την περιοχή. Άλλη, να αλλάξει όψη, και να κάνουμε πράξη το τουριστικό μας μοντέλο που θέλουμε να. Και είναι και μεσημέρι και δεν είπαμε το γαστρονομικό κομμάτι της Φλόρινας που είναι υπέροχο, δεν πειράζει, δεν προλαβαίνουμε. Είναι τα γνωστά κεβάπια, αλλά θα πω ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι μας, οι οποίοι είναι ζεστοί, φιλόξενοι. Έτσι. Και αγαπάμε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάκη, που ήταν κοντά μας, Δήμαρχος Φλόρινας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εδώ στο στούντιο τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, βουλευτή Φλόρινας Νέας Δημοκρατίας, που τα είπαμε και μιλήσαμε για την περιοχή σας και για τα προβλήματα της περιοχής. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε όταν όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Παπασωτηρίου, μπουν μπροστά, αρχίζει η μηχανή να τρέχει και να υλοποιεί τα έργα. Εδώ καλή συνέχεια. Πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, στην Αυτοδίκηση. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, πάντα στις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.